κλείσουμε το μέρος με έναν καλεσμένο που μας κάνει την τιμή βέβαια να τα πούμε τηλεοπτικά. Είναι ο Νίκος ο Παπαγγελής, παραολυμπιονίκης, πρωταθλητής ποδηλασίας. Θα τα πούμε εδώ στην εκπομπή μας. Θα κλείσουμε όμορφα, να τον καλησπερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Γεια σας, καλησπέρα. Σε πετυχαίνουμε στην προπόνηση. Είμαι στο γυμναστήριο. Ναι. Είναι ένας χώρος που έφτιαξα τώρα πρόσφατα. Είχα τελειώσει την προπόνησή μου. Ναι. Και τώρα είμαι, ναι, μόλις έχω τελειώσει την προπόνηση. Τι σημαίνει για σένα ο αθλητισμός? Να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό. Η επαφή σου με την άθληση, με την προπόνηση. Για πες μας λίγο. Εμένα αθλητισμός είναι η ζωή μου. Αθλητισμό έκανα από μικρό παιδί. Μετά τον ακροτηριασμό μου ασχολήθηκα ενεργά με την ποδηλασία. Ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω όταν πέρασα όλη αυτή την περιπέτεια υγείας. Οπότε για μένα ο αθλητισμός είναι τα πάντα πλέον. Ξυπνάω το πρωί και όλη μου η μέρα γυρνάει γύρω από τον αθλητισμό. Φαντάζομαι αυτό ισχύει και για χιλιάδες συνανθρώπους μας. Η αναπηρία δεν βάζει φρένο. Νομίζω λύνει το χειρόφρενο και προχωράς για όμορφες, εικόνες, συνθήκες, καταστάσεις, επιτυχίες. Ακριβώς. Για μένα όλο αυτό το θέμα υγείας που προέκυψε και η αναπηρία μου μου έδωσε ένα νέο κίνητρο να ασχοληθώ με τον αθλητισμό και να κυνηγήσω νέους στόχους και μεγαλύτερα όνειρα. Ασχολιώσουμε με τον αθλητισμό και πριν την περιπέτεια που είχε, σωστά? Ναι. Έπαιζα ποδόσφαιρο, όπως όλα τα παιδιά. Μου άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο και δεν μπορούσα βέβαια να σταματήσω με τίποτα, παρόλο που ακροτηριάστηκα. Υπήρχε μία περίοδος του σοκ μέχρι να καταλάβεις λίγο ότι κοιτάμε μπροστά και προχωράω? Επειδή η κατάσταση δικιά μου δεν ήταν ότι ξύπνησα ένα πρωί και μου έλειπε ένα πόδι, ήταν ότι πήγαινε προς τα εκεί η κατάσταση, είχα συνειδητοποιήσει το τι θα μου συμβεί, είχα προετοιμάσει τον εαυτό μου με διάφορους τρόπους και η οικογένειά μου είχε βοηθήσει σε αυτό και διάφοροι άνθρωποι που είχαν παρόμοιες αναπηρίες με μένα, με είχαν βοηθήσει πολύ σε αυτό, οπότε ήμουν έτοιμος όταν έγινε το χειρουργείο και ακροτηριάστηκα από την επόμενη μέρα κιόλας να συνεχίσω να κάνω τα πράγματα που έκανα και πριν. Νίκο, είχες καταφέρει τα τελευταία χρόνια και μέσα από τον αθλητισμό αλλά και μέσα από δράση εκτός αθλητισμού να σηκώσει την ελληνική σημαία σε πολύ ψηλά σημεία και χαρακτηριστικό παράδειγμα η ανάβασή σου και στον Όλυμπο με τον Μάριο τον Γιαννάκο που τον έχουμε φιλοξενήσει βέβαια και εδώ. Θέλω να σταθούμε και να μας τα πει εκεί με το ανάβαση με το, στον Όλυμπο, τι συναισθήματα έτσι γέννησε. Εντάξει, ήταν κάτι πολύ τρελό. Είναι κάτι που σίγουρα δεν θα ξανακάνω στο άμεσο μέλλον. Ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Είχα βέβαια τον Μάριο που είναι πολύ έμπειρος. Το είχαμε πει από πολύ παλιά ότι θα το κάνουμε αυτό. Σε αυτό το σημείο θέλω να του ευχηθώ και καλή επιτυχία για αυτό που ετοιμάζεται να κάνει τώρα στην Αρκτική. Κάτι τρελό πάλι. Αλλά πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο η ανάβαση στον Όλυμπο. Αλλά το καταφέραμε και αποδείξαμε, πιστεύω, ότι μπορεί ο καθένας να κάνει κάτι τέτοιο. Και η εμπειρία σου από τη συμμετοχή για πρώτη φορά στους Παραολυμπιακούς Αγώνες φέτος? Εντάξει, ήταν ένα στόχος που κυνηγούσα από την ημέρα που έχασα το πόδι μου. Κατάφερα να προκριθώ στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, κατάφερα να πάρω την έκτη θέση που ο αρχικός στόχος είναι να καταφέρω να μπω στην πρώτη εξάδα. Και από εκεί και πέρα τώρα κοιτάμε την επόμενη Παραολυμπιάδα στο Παρίσι που στοχεύουμε για κάτι πολύ μεγαλύτερο και ένα μετάλλιο. Η προπόνηση ποδηλασία στην Ελλάδα είναι εύκολη υπόθεση? Σίγουρα δεν είναι εύκολη, δεν υπάρχουν ούτε υποδομές, ούτε η νοοτροπία που έχουν στις άλλες χώρες. Αλλά έχουμε μάθει να προπονούμαστε υπό αυτές τις συνθήκες, υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Αλλά είναι το άθλημα που κάνουμε, οπότε πρέπει να τα υποστούμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε και ένα ατύχημα στο δρόμο με ένα αυτοκίνητο το οποίο ενώ έκανες προπόνηση έπεσε πάνω σου. Είναι αυτά τα ελληνικά, τα όμορφα εντός εισαγωγικών που συμβαίνουν βέβαια ως ποδηλάτες. Για πες μας λίγο. Ναι, είχε συμβεί ένα ατύχημα το 2020, Σεπτέμβριο του 2020. Μ' είχε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, είχα σπάσει κάποια πλευρά. Αλλά είναι ένα, όπως είπατε, συχνό φαινόμενο που καλό είναι που έγινε γιατί ευαισθητοποιήθηκε αρκετός κόσμος και πιστεύω ότι μέσα από αυτά σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και αποκτά μια ποδηλατική παιδεία, να το πω έτσι, και προσέχει ιδιαίτερα τους ποδηλάτες πλέον στον δρόμο. Θέλω να περάσουμε λίγο στο μέλλον, στα όνειρα τα οποία έχεις για τα επόμενα χρόνια. Μετά από μία δεκαετία, πώς θα ήθελες να είναι ο Νίκος? Σίγουρα θα ήθελα ο Νίκος να έχει κερδίσει κάποια παραολυμπιακά μετάλλια, που είναι ο μεγάλος μου στόχος. Να έχω το δικό μου γυμναστήριο και να προπονώ άτομα με αναπηρία και άτομα χωρίς αναπηρία,
που είναι η μεγαλύτερη μου αγάπη. Και σίγουρα, γιατί όχι να έχω μια, τη δικιά μου οικογένεια όπως είναι, όπως αυτή που έχω τώρα. Τους γονείς μου, τα αδέρφια μου, να κάνω κάτι αντίστοιχο κι εγώ. Και σε όλους αυτούς, Νίκο, που ίσως θα παρατήσουν έτσι με την πρώτη δυσκολία και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία, ίσως να έχουν επηρεαστεί ψυχολογικά, αλλά νομίζω μόνο το χαμόγελο, τα μάτια σου, τις επιτυχίες σου βλέπουν, νομίζω δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, αλλά πες τα εσύ. Νομίζω ότι πλέον η αναπηρία πρέπει να καταλάβουν τα άτομα, κυρίως με την αναπηρία, ότι δεν πρέπει να ντρέπονται για αυτή, πρέπει να νιώθουν περήφανοι για ό,τι έχουν, για ό,τι δεν έχουν. Και να πιστεύουν στον εαυτό τους, γιατί πραγματικά όλα μπορούν να τα καταφέρουν αν υπάρχει θέληση και αγάπη για αυτό που θέλεις να κάνεις. Μάλιστα. Λοιπόν, με το καλό να τα ξαναπούμε. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Σε κάθε επιτυχία σου είμαστε εδώ να επικοινωνούμε, να τα λέμε και να μεταφέρουμε και όμορφα μηνύματα. Γι' αυτό το χαμόγελο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν δική μας η χαρά και η τιμή. Να είσαι καλά, Νικόλα, να είσαι καλά.